Το επικείμενο Λουκέτο στο νοσοκομείο νοσημάτων Θόρακο τη Πάτρα, αλλά και η διαθεσιμότητα των οδηγών ασθενοφόρων και φυλάκων νυχτοφυλάκων, οδήγησαν του εργαζόμενου στα νοσηλευτικά ιδρύματα τη περιοχή να προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρία στην έκτη ΥΠΕ, όπου έκαναν και συμβολική κατάληψη στο γραφείο του διοικητή, ο οποίο εκείνη τη στιγμή απουσίαζε. Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για δυναμικέ κινητοποιήσει προκειμένου να αποτρέψουν την κατάσταση αυτή. Οι κινήσει τη κυβέρνηση που προσπαθεί εν κρυπτό να καταργήσει το νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος, μας εξοργίζει διπλά και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ προκειμένου να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, την άρνησή μας ε, στους αρμοδίους, στους υπευθύνου του Υπουργείου που δεν είναι άλλοι από τον διοικητή και τους υποδιοικητές της ΥΠΕ. Οι εργαζόμενοι θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την εγκρυπτό απόφαση για κατάργηση του νοσημάτων θώρακος είναι απαράδεκτο μέσα σε αυτές τις συνθήκες που περνάνε όλοι οι συμπολίτε μας και οι κυρίως οι πολίτες της περιφέρειάς μας να, μέσα, μέσα στη νύχτα και μέσα στις 12 η ώρα να προσπαθούμε να κλείσουμε ένα νοσοκομείο. Οι πολίτες αυτής της χώρας δεν μπορούν άλλο ε, να δεχτούν αυτά τα πλήγματα. Οι εργαζόμενοι παράλληλα ζητούν και απαντήσεις στο ερώτημα ποιος θα κάνει το έργο που επιτελούν τώρα οι οδηγοί στα νοσοκομεία. Ποιος θα διακομίζει τον ασθενή από το νοσοκομείο στο σπίτι. Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα οδηγεί στο δεύτερο κέντρο αιμοδοσίας τούτης της χώρας τα ειδικά φορτηγά προκειμένου οι εθελοντές να δίνουν το αίμα τους. Ποιος θα είναι εκείνος που θα δίνει τρόφιμα, φάρμακα ή ματισμό στους ξενώνες αποσυλλοποίησης. Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα μεταφέρει παιδιά με ειδικέ ανάγκες για δημιουργική απασχόληση και επανένταξη στην κοινωνία. Ποιος θα είναι εκείνος το άγρυπνο μάτι του νοσοκομείου. Οι διαμαρτυρόμενοι συναντήθηκαν τελικά με τον υποδιοικητή τη ΕΚΤΕΣ, ο οποίο προσπάθησε να του πείσει ότι οι κινήσει που γίνονται έχουν σαν σκοπό να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο σύστημα υγεία για τον πολίτη. Εμεί εδώ είμαστε μια διάμεση μορφή στο σύστημα. Κάποια στιγμή εκφράσαμε τι απόψει μα. Σε κεντρικό επίπεδο εκφράζουν και αυτέ τι απόψει και τι αποφάσει. Και νομίζω ότι μέσα από διαφορετικέ και πολύ σωστά εισήγηση απόψεις αυτές να προστατεύσει τι θέσει εργασία που δεν ε, νομίζω ότι κανεί συμφωνεί ότι πρέπει να χαθεί ούτε μια θέση εργασία. Τώρα, εάν υπάρχουν μικρέ μετακινήσεις στον ίδιο χώρο χωρί να δημιουργούνται προβλήματα ενώ και στου εργαζόμενου, δηλαδή μετακινήσει σε αποστάσει από τον από το χώρο που ζουν, αυτό βεβαίω νομίζω πρέπει να το λάβει κανεί υπόψη όταν κάνει τέτοια δηλαδή πράγματα, διότι και οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανέ.